Καλησπέρα κύριε Σοφιανέ. Καλησπέρα σας. Καλά είστε? Προσπαθούμε. Προσπαθείτε. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα της ιστορικής απόφασης του δικαστηρίου χτες. Αναμένουμε μέχρι το βράδυ, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, στις ποινές. Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα από χτες και σήμερα, και θα ήθελα και το σχόλιο σας και για την ιστορία με τον ποινικό κώδικα, θα τα πούμε και αυτά. Καταρχάς πρέπει να ολοκληρωθεί η χτεσινή απόφαση, η ποινική καταδίκη δηλαδή και ο χαρακτηρισμός της, του νεοναζιστικού μορφώματος σαν εγκληματική οργάνωση, να συνοδευτεί με τις ανώτερες ποινές, να συνοδευτεί με την απέτηση αυτή να πάνε στη φυλακή. Και γι' αυτό παρακολουθούμε λίγο με προβληματισμό αυτές τις ακροβασίες σε σχέση με τα ελαφρυντικά. Με τα ελαφρυντικά λέτε. Ναι, τα πέρα δόθετη εισαγγελέως και όλα αυτά. Θεωρούμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η σοβαρή απόφαση που πάρθηκε, ακούγοντας την αλήθεια, τα γεγονότα και όλα τα πιστήρια 5,5 χρόνια το δικαστήριο, με την απόδοση των ανώτατων ποινών, με την οδήγηση των νεοναζιστών στη φυλακή. Τώρα, επειδή περιμένουμε τις ποινές, θα τις ακούσουμε μέχρι το βράδυ, από το αργότερο από το πρωί, ξέρω εγώ, η ιστορία που έχει γίνει από το πρωί με τον ποινικό κώδικα, με τις αλλαγές που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ, με το ότι δεν προβλέπεται στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για όσους καταδικάζονται κτλ. Τα ξέρετε. Το σχόλιο σας ποιο είναι? Εγώ να θυμίσω στους ακροατές ότι όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να περάσει και τελικά να ψηφίσει το νέο ποινικό κώδικα, το 2019, ήταν πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές είχαμε εντοπίσει ότι θα αξιοποιηθούν οι συγκεκριμένες προβλέψεις και ουσιαστικά φωτογραφίζεται η Χρυσή Αυγή και η δίκη που ήταν τότε σε εξέλιξη. Σωστά. Γιατί μίλαγε για τη μείωση των ανώτερων ποινών σε μια οργάνωση που κατηγορείται για εγκληματική, γιατί μίλαει για μείωση του αρχηγού της ποινής της εγκληματικής οργάνωσης, γιατί αφαιρούσε τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων από αυτούς που χαρακτηρίζονται σαν συμμετέχοντες. Το λέμε αυτό γιατί και τότε είχαμε αναδείξει αυτές τις ουρές, να το πω έτσι, που άφηνε ο νέος κώδικας, γι' αυτό και το είχαμε καταψηφίσει και δεν είχαμε νομοποιήσει τη συζήτηση αυτή στη Βουλή. Και με αυτή την έννοια ο κύριος Κοντονής έρχεται να αναδείξει πλευρές που προφανώς υπήρχαν, αλλά να αναδείξει και τις δικές του ευθύνες στα πλαίσια της τότε κυβέρνησης και του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το κόμμα αυτό ψήφισε τις συγκεκριμένες ποινές, οι οποίες σήμερα αξιοποιούνται από τους υπερασπιστές, από τους συνηγόρους υπεράσπισης των καταδικασμένων ναζιστών εγκληματιών. Βέβαια, τώρα βγήκε, βλέπω ότι έχει βγει και ο κύριος Παρασκευόπουλος, που ήταν επίσης υπουργός δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει δίκιο ο Κοντονής. Βλέπω ότι ανασύρεται και μια ανακοίνωση της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ τότε, που έλεγε ότι υπάρχει πρόβλημα με το ποινικό κώδικα, αλλά ο ποινικός κώδικας πέρασε. Εκείνη το θέμα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Εδώ θα μας ανταπούμε. Θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για την διαχείριση της κρίσης με τον κορονοϊό, κύριε Σοφιανέ. Ναι, ολοκληρώνοντας όμως την προηγούμενη συζήτηση. Πέστε μου, αν θέλετε κάτι. Βεβαίως. Πέστε μου, βεβαίως. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία του λαού μας αισθάνεται ικανοποιημένη από αυτή την απόφαση και ελπίζουμε να αισθανθεί το ίδιο και με την ποινές. Απόδοση των ποινών που θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι όλη αυτή την περίοδο που ανδρώθηκε η ναζιστική οργάνωση, κάποιοι την στήριξαν. Είναι μέρος αυτού του συστήματος, γίνονται παιχνίδια γύρω από την συνέχιση διαμόρφωση ενός ακροδεξιού τέτοιου άλλου χώρου. Δεν αφορά μόνο την Χρυσή Αυγή, γιατί θυμίζουμε ότι βυθιζόμενο το καράβι πολλοί έφυγαν, οι ποντικοί συνήθως φεύγουν όταν βουλιάζει το καράβι και έχουν φτιαχτεί άλλα ναζιστικά μορφώματα, το κόμμα Κασιδιάρη, το κόμμα Λαγού. Ξέρει ποια άλλα ναζιστικά εκτρώματα θα φτιαχτούν στη συνέχεια. Και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι έγινε προσπάθεια από το αστικό πολιτικό σύστημα και να μπει η Χρυσή Αυγή σε μια λογική σοβαρής Χρυσής Αυγής, την οποία την ακούγαμε προηγούμενα χρόνια, αλλά και να υπάρξει συγκεκριμένη ανοχή
και στήριξη με μια έννοια της ναζιστικής οργάνωσης. Να θυμίσουμε επισκέψεις στα στρατόπεδα επί Υπουργού Καμένου, να θυμίσουμε παρουσία βουλευτών μαζί με τον Κασιδιάρη στο Καστελόριζο και άλλες ενέργειες. Μια ανοχή δηλαδή που φάνηκε, λέτε, μια ανοχή που εκφράστηκε. Και μια νομιμοποίηση, λέτε, της ιστορίας. Βεβαίως, και μια νομιμοποίηση, γιατί στο έδαφος αυτό ακολουθούσαν και τα υπόλοιπα σενάρια και σχέδια σε σχέση με το ρόλο που μπορεί να παίξει το ναζιστικό μόρφωμα. Κύριε Σοφιανέ, μαζί ακόμα με την... και μετά τη δολοφονία Φίσα. Μαζί με τη χθεσινή απόφαση, εννοείται φυσικά. Σημαντικό ήταν ότι και ο ελληνικός λαός στις τελευταίες εκλογές τους πέταξε έξω, τους απόθησε. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, δεν πρέπει όμως να μην υπάρχει επαγρύπνηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σχέση που έχει ο ναζισμός, ο φασισμός, αυτές οι εκφάνσεις της κυρίαρχης αντιδραστικής ιδεολογίας με το σύστημα που το γεννάει, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε πόρτες και παράθυρα σε αυτά τα φαινόμενα, γιατί συνεχίζεται το παραλήρημα με βάση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους μετανάστες, το ρατσιστικό παραλήρημα από τέτοιους και άλλους. Συνεχίζεται η προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να εξισωθεί ο ναζισμός με τον κομμουνισμό, το θυμίζουμε και αυτό από διάφορους επικίνδυνους γραφικούς σε εισαγωγικά. Συνεχίζεται η προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, να αξιοποιηθούν τέτοια αναχώματα, τέτοια μορφώματα σε έναν ειδικό ρόλο στα πλαίσια του αστικού πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό και χρειάζεται η επαγρύπνηση. Μάλιστα. Τώρα, κύριε, θέλω ένα σχόλιο για τον κορονοϊό, θέλω, ναι. Ναι, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι οι αλλοπρόσαλες και αλληλοσυγκρουόμενες υγειονομικές οδηγίες έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση για την οποία έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, επειδή συνεχίζονται κινητοποιήσεις στα σχολεία για την υγεία και την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών, δεν μπορεί, για παράδειγμα, να βάζεις 25, 27, 30 παιδιά σε μια τάξη και να λες με νέα άτομα, απαγορεύονται νέα άτομα στις πλατείες ή να συνοστίζονται 70 και 100 στα λεωφορεία και στο μετρό, που η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς συνεχίζει να είναι προβληματική. Δεν μπορεί να είμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και στα νοσοκομεία να πληθαίνουν καθημερινά οι καταγγελίες, να πληθαίνουν οι αγωνιστικές διεργασίες ζητώντας κυριολεκτικά μέτρα στήριξης των υγειονομικών, προσλήψεις στο χώρο της υγείας και όχι έκτακτου προσωπικού, το οποίο ήδη απολύεται, να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα για να προασπιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων μας συνολικά. Και φυσικά σε αυτές τις συνθήκες, πέρα από τις ευθύνες γιατί φτάσαμε στη δεύτερη πανδημία, θυμίζοντας ότι αυτή ξεκίνησε τον Αύγουστο, ενώ είχαν σχεδόν μηδενιστεί τα κρούσματα με το άνοιγμα δηλαδή, με το άνοιγμα δηλαδή στον τουρισμό, για τα συμφέροντα συγκεκριμένων τμήματων του κεφαλαίου, ότι η συνέχιση αυτής της, η διαχείριση αυτής της, της κατάστασης της πανδημίας δεν μπορεί να γίνει σε βάρος του εισοδήματος των εργαζομένων, δεν μπορεί να γίνει με πακτολό χρημάτων στηρίζοντας την κερδοφορία την κλονισμένη επιχειρήσεων και κλάδων και συνεχώς αφαιρώντας το ήδη αυξημένο εισόδημα από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Μάλιστα. Και με αυτή την έννοια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επανειλημμένα και στη Βουλή αλλά και στο Δήμο και στην Περιφέρεια προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία από τη μια ενισχύουν το πλέγμα ασφάλειας και των μέτρων για τη στήριξη των νοσοκομείων και τις αποκλειστοποιήσεις σε χώρους και από την άλλη ζητούν τη στήριξη του εισοδήματος αυτού του κόσμου με συγκεκριμένα αιτήματα απευθυνόμενο και στην κεντρική και στην κυβέρνηση αλλά και στους δήμους και τις περιφέρειες που και αυτές έχουν μερίδιο. Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.